ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπώμαι. Ο μη αγαπώμαι ούτε ρε τους λόγους μου. Λέβαια, λοιπόν, όχι όταν λέμε ότι είμαι χριστιανός, δεν είμαι μουσουλμάνος. Δεν φτάνει τούτο, διότι είπαμε πρέπει χριστιανοί να ζούμε πρακτικά, όχι ονομαστικά. Πού πας, λέγουμε, κύριε, κύριε, εισενεύσε με. Αλλά έχοντας έντονά μου και τηρών αυτάς. Τι είναι οι έντονες του Θεού? Μήπως θέλει ο Θεός να του δώσουμε κάτι και δεν μπορούμε να το βρούμε, να του το δώσουμε? Όλες οι έντονες μαζί έχουν ένα νόημα. Μας πείθουν να αρνηθούμε την παλιά τροπιά. Αυτό. Άμα δεν είμαστε παλιά και είμαστε χριστιανοί, να, τι είναι η βάση? Να εκκλησιάζεστε, να εκκλησιάζεστε, να κοινωνάτε τα Θεία Μυστήρια όταν σας επιτρέπουν οι κανόνες εκεί, πνευματικοί. Να έχετε μεταξύ σας αγάπη, να μην μνησεί κακείτε και κατηγοράει ένας τον άλλο. Άφετα και αφαιθήσετε εμείς. Έτσι είναι. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καλώς ποιήσετε εμείς τους ημάς. Εύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων. Βλέπετε. Και ειδικά στην οικογένεια η αγάπη. Αλίμονο, η οικογένεια χωρίς αγάπη δεν είναι δυνατό να υπάρξει οικογένεια. Να σταθεί σαν οικογένεια. Η γυναίκα βλέπεις επειδή από την κατασκευή της εγκομμένη από τον άντρα. Και έτσι πάντοτε έχει διάθεση να αγάπησει. Θέλει πάντοτε αγάπη. Λοιπόν, αυτή την αγάπη τη ζητά βέβαια στο γάμο από τον σύζυγο. Πολλές φορές εμείς λέμε στους ιδανικούς σύζυγους, αφού θέλει η σύζυγός σου να την αγαπάς και αφού την αγαπάς, λοιπόν, να ξεχάσεις το βαπτιστικό της όνομα και να την ονομάζεις αγάπη μου, αγάπη μου. Και όταν ακούει αυτή έτσι πετάει από τη χαρά της. Διότι η αγάπη στη μητέρα δεν είναι τίτλος ονοματολογίας. Είναι γιατί μητέρα. Μητέρα χωρίς αγάπη γίνεται. Άρα έχει αγάπη. Είναι η ίδια, είναι αγάπη. Να προσέχετε πολύ από τις αιρέσεις. Έγινε ο τόπος από αιρέσεις. Από πλάνες, από μαγείες. Η μαγεία ουριάζει. Προσέχετε πολύ. Τι κάνουμε γι' αυτό? Τι κάνουμε γι' αυτό? Για τις αιρέσεις και τη μαγεία. Τις αιρέσεις δεν θα ακολουθήσουμε. Δεν θα ακολουθήσουμε τι μας λένε. Εμείς θα πούμε, όχι κύριε, κάτω τα χέρια. Εμείς, εγώ είμαι Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός. Δεν δεχόμαι διδαχές. Δεν δεχόμαι κατηχήσεις. Δεν αλλάζω τα ιδανικά μου. Είμαι Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός. Έξω από εδώ όλοι. Έτσι. Για τη μαγεία. Θα πάτε στο πνευματικό. Το πνευματικό να διαβάσει αυτός ειδικές ευχές. Έχει ειδικές ευχές για τη μαγεία. Και τα ξέρουν οι κληρικοί. Εξορκισμοί. Να είστε έτοιμοι γιατί έρχονται πειρασμοί μεγάλοι. Εν τόσο λίγο θα έρθουν πολύ μεγάλοι πειρασμοί. Εξοντοτικοί πειρασμοί. Μην τρομάξετε. Να κρατάτε καλά καλά την πίστη σας και να προσεύχεστε. Αιτείτε και λείψεστε, ζητείτε και κρούετε και ανοιγήσετε ημί. Κοίταξε, μας προκαλεί η πατρική του στοργή. Δεν μας ευαρεθεί. Μας λέει ζητάτε, φωνάτε με. Εγώ δίπλα είμαι. Τι πειρασμοί έρχονται? Που είπατε πειρασμοί έρχονται.
Ναι, ναι, έχω, δεν πειράζει. Αλλά δεν βλέπετε τι λέει, τι είναι οι Αμερικάνοι, οι Εβραίοι, στο Εβραϊκό Γράμμα. Ότι όποιος δεν είναι ομοφιλόφιλος και διαστραμμένος, αυτός δεν έχει δικαίωμα ζωής. Και τώρα βάλαν κανόνας, θα φυλακίζονται και θα τιμωρούνται. Το αντίθετο από αυτή είναι η διοίκηση της συγχρόνου κοινωνίας. Οι εσχατίες γίνονται είναι κοντά. Οι εσχατίες λέω είναι κοντά. Ναι, κοντά. Κοντά είναι. Πλήθεια πολύ αμαρτία και δεν ανέχεται ο Θεός. Καταστράφηκε η οικογένεια, δεν βλέπετε. Δεν υπάρχει οικογένεια. Όταν